Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη συμπλήρωση 80 ετών από τη μάχη των οχυρών πραγματοποιήθηκε στο οχυρό Ρούπελ στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εκεί όπου οι άνδρες του ελληνικού στρατού καθήλωσαν τους εισβολείς Ναζί με ηρωισμό και αυτοθυσία. Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικόλαου Παναγιωτόπουλου. Ογδόντα χρόνια συμπληρώθηκαν από τη μάχη των οχυρών. 80 χρόνια από τότε που η αετή της Πίνδου, οι Έλληνες αξιωματικοί και στρατιώτες, υπερασπιστές των οχυρών, της γραμμής μεταξά, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αίτητες μέχρι τότε γερμανικές στρατιές. Τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλαίως πεσόντων. Ήψωσαν το ανάστημά τους και με ξεκάθαρη ψυχή χάραξαν την πορεία της νίκης και της δόξας. Εκεί σε αυτόν τον ιερό τόπο όπου η Ελλάς αποφάσισε να υπερασπιστεί τα σύνορά της απέναντι στη ναζιστική λέλαπα, αποδόθηκε φόρος τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας. Έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Επί, σκοπάν, πυρ. Οχυρό, Ρούπελ, 14 οπλίτες. Οχυρό, Καρατάς, 4 οπλίτες. Απόντες, έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Συνολικά, έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος εντός των οχυρών. Αξιωματικοί 1, οπλίτες 111. Επίσκοπον! Πυρ! Στην τελετή εκδήλωσης μνήμης και τιμής που πραγματοποιήθηκε στο οχυρό Ρούπελ για τη συμπλήρωση 80 ετών από τη μάχη των οχυρών, παρέστη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου. Υποσχόμαστε πως αν χρειαστεί να γράψουμε ένα νέο Ρούπελ στην ένδοξη ιστορία του έθνους μας, θα το πράξουμε. Χωρίς δισταγμό, σε κάθε γωνία του οχυρού Ρούπελ έγραψαν λαμπρές σελίδες δόξας, αναχαιτίζοντας τα γερμανικά στρατεύματα εισβολής. 80 χρόνια μετά, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων με επικεφαλής τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο απέδωσαν φόρο τιμής στους πεσόντες ήρωες αγωνιστές που θυσιάστηκαν για την υπεράσπιση πατρίδας. Αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεναγήθηκε στις υπόγειες εγκαταστάσεις του οχυρού Ρούπελ, έχοντας την ευκαιρία να δει μεταξύ άλλων το διοικητήριο, θαλάμους και θέσεις μάχης που παρήχαν πλήρη αυτάρκεια στους υπερασπιστές του. Τέλος, ο κ. Παναγιωτόπουλος ξαναγήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μουσείου του Οχυρού, όπου εκτίθονται σπάνια εκθέματα από οπλισμό, στολές και κοιμήλια εποχής που αποτελούν ζωντανό μνημείο της σύγχρονης ελληνικής πολεμικής ιστορίας. Ζήτω οι αθάνατοι ήρωες των οχυρών! Ζήτω! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής υποδέχτηκε στο γραφείο του την Υφυπουργό Υγείας αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας Ζωή Ράπτη, προκειμένου να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας και κατανόησης για θέματα κοινού υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συζήτησαν ακόμη τη σημαντική συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Αλλά και τη διαχρονική προσφορά του στην κοινωνία. Στο μνημόνιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αρχιδιάδης Στεφανής με την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, προβλέπεται η αναβάθμιση των υπηρεσιών παροχής ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και η αποκατάσταση της ψυχικής υγείας των στρατεύσιμων και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των οικογενειών αυτών. Οι ενόπλες δυνάμεις ενδιαφέρονται για την ψυχική υγεία του προσωπικού τους. Θεωρούμε ότι το βασικό συστατικό που διέπει τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων είναι η οικογένεια. Είναι το πνεύμα μονάδος, όπως λέμε, σε ενόπλες δυνάμεις. Εκεί λοιπόν ζητήσαμε τη βοήθεια των ειδικών. Και ποιοι είναι οι ειδικοί του Υπουργείου Υγείας, που θα έρθει να συνδράμει εμάς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Αρχικά κοιτάμε τα παιδιά μας, αλλά στη συνέχεια διευρύνουμε περισσότερο τη βοήθεια αυτή και τη συνδρομή αυτή. Έμφαση δίνεται ακόμη στην επιμόρφωση του προσωπικού των βρεφονιπιακών σταθμών σχετικά με τον αυτισμό, αλλά και την περαιτέρω εκπαίδευση στρατιωτικών ιατρών ειδικών ψυχικής υγείας. Η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική για την ψυχική υγεία στη χώρα.
γιατί με το μνημόνιο το οποίο πρόκειται να υπογράψουμε και έχουμε, νοιάζεται ουσιαστικά η παροχή υπηρεσίας ψυχικής υγείας και στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, τους στρατεύσιμους και τους μονίμους, αλλά και τις οικογένειές τους. Η συνεργασία των δύο Υπουργείων συνεχίζει να αναβαθμίζεται, όμως δεν ξεκινά τώρα. Πάρα πολλοί στρατιωτικοί ιατροί προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στους πολίτες των ακριτικών και απομονωμένων περιοχών της χώρας. Μέσω των αεροκομιδών, οι ένοπλες δυνάμεις παρεμβαίνουν προκειμένου οι πολίτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχουν άμεση πρόσβαση σε νοσοκομιακές εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης που ταλανίζει το πλανήτη, η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων υπήρξε καθοριστική. Τα νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων είναι στη διάθεση του κοινωνικού συνόλου και το ιατρικό προσωπικό τους διατίθεται στον αγώνα κατά της πανδημίας με την πραγματοποίηση χιλιάδων rapid test, ελέγχοντας τις πύλες εισόδου της χώρας και αναλαμβάνοντας την στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων. Ακόμη, τα στρατιωτικά εργοστάσια από τα πρώτα στάδια της πανδημίας πρόσθεσαν στην παραγωγή τους μάσκες προστασίας και αντισηπτικό υγρό. Θα μπορούσε να είναι ένας δικός μου άνθρωπος. Μεγάλη η συγκίνηση και η θλίψη για το χαμό ενός από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της πατρίδας και συμμάχου των ενόπλων δυνάμεων του εφοπλιστή Ιάκου Βουτσούνη. Γνήσιος απόγονος των αγωνιστών του 1821, έλαβε μέρος στις μάχες στα βουνά της Αλβανίας και απέδειξε για ακόμη μια φορά την αγάπη του για την πατρίδα, δωρίζοντας όλη την περιουσία του στις ένοπλες δυνάμεις. Με στρατιωτικές τιμές πραγματοποιήθηκε η αγάπη του για την πατρίδα μεγάλη. Σε ηλικία μόλις 16 χρονών πλαστογράφησε την ταυτότητά του για να πολεμήσει υπέρ πατρίδος στο αλβανικό μέτωπο, αποτελώντας ένα από τους νεότερους βετεράνους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια αναδείχθηκε σε ένα από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της ενίσχυσης του αμυντικού οπλοστασίου της χώρας. Σε αποχαιρετάμε συγκίνηση ως γνήσιο Έλληνα και ως πανάξιο τέκνος. Εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων που τόσο τους αγάπησες, που τους αποκαλούσες άγιες, που τους αποκαλούσες ψυχή του έθνους και που τους φέρθηκες με νέη στην γενναιοδορία, σου εκφράζω την πιο βαθιά και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Όπως ο ίδιος τόνιζε, δίχως πατρίδα, ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα, ούτε οι χαρές υπάρχουν. Δόρισε στις ένοπλες δυνάμεις πάνω από 23 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που διατέθηκε για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών. Τελευταία πράξη προσφοράς που έκανα, την μεγάλη τελευταία πράξη, οι ένοπλες δυνάμεις θα ισχυροποιηθούν ακόμα περισσότερο. Και θα συνεχίσουν να εκτελούν την αποστολή τους στο ακέραιο, υπερασπιζόμενες τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα εθνικά μας δίκαια. Επομένως, άνθρωποι σαν τον Ιάκωβο Τσούνη δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ και δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Τελευταία του επιθυμία ήταν να φύγει ξυπόλυτος από τη ζωή, έτσι όπως ξεκίνησε στην αρχή, όπως χαρακτηριστικά επεσήμενε ο ίδιος. Η μνήμη του θα μείνει χαραγμένη στις καρδιές όλων. Ο ελληνικός λαός και οι ένοπλες δυνάμεις χαιρέτησαν με θλίψη τον άνθρωπο που αγάπησε την πατρίδα πάνω απ' όλα και με όλη του την ψυχή και ευεργετούσε αυτήν καθ' όλη τη διάρκεια της λαμπρής του πορείας. Το Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας λειτουργεί από το 1992. Πλησιάζοντας τα 30 χρόνια προσφοράς, έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες περιστατικά εντός και εκτός του κόλπου των ενόπλων δυνάμεων, αφού το 251 Αγνά αποτελεί και κέντρο εμβολισμών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Στην ομάδα του εργαστηρίου, εδώ και έναν χρόνο, εντάχθηκε ένα νέο μέλος, το νέο αγγειογραφικό σύστημα.
Η δουλειά τους είναι χειρουργική, απέχει όμως πολύ από μια τυπική χειρουργική επέμβαση, αφού το αντικείμενο και τα εργαλεία της δουλειάς τους συμβαδίζουν πάντα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πρέπει να καλύψουμε μια απόσταση 11 χιλιοστών. Το Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας και Νευροακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας θεραπεύει αγκιακές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως ανέβρισμα, δυσπλασία, στένωση ή φράξιμο αρτηριών. Επίσης, πραγματοποιεί εμβολισμούς αιμορραγιών μετά από τραυματισμό και προενχειρητικούς εμβολισμούς όγκων κεφαλής και υπολείπου σώματος. Ο στόχος κάθε φορά είναι είτε θεραπευτικός είτε παρηγορικός, δηλαδή βελτίωση της ζωής των ασθενών. Οι δύο επεμβατικοί ακτινολόγοι με καθησύχασαν. Με έκαναν να αισθανθώ απόλυτα ασφαλής. Επικοινωνούσαν μαζί μου κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Τα αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται άμεσα μετά την επέμβαση. Όταν την επόμενη μέρα επανήλθα κατά το 90% και τη μεθεπόμενη πλήρως και ενημερώθηκα για τη σοβαρότητα του περιστατικού μου, τότε συνειδητοποίησα το έργο που επιτελούν, που για μένα ήταν ένα θαύμα. Με αυτά τα λόγια, ένας αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που υπέστη ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο περιέγραψε την πρόσφατη εμπειρία του στο Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας του νοσοκομείου. Στα σχεδόν 30 χρόνια της πορείας τους, η ομάδα του εργαστηρίου αλλάζει για τρίτη φορά την τεχνολογία των επεμβάσεων, μετά από εντατική εργασία πάνω στις προδιαγραφές που θα έπρεπε να έχει το νέο αγκιογραφικό σύστημα. Αυτό τέθηκε σε λειτουργία μόλις σε 4 μήνες και μας επιτρέπει να κάνουμε τις ίδιες επεμβάσεις και τις ίδιες διαδικασίες που έκαναμε με το προηγούμενο, αλλά σε πολύ λιγότερο χρόνο, σε πολλαπλάσιο χρόνο και με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Η ταχύτητα του μηχανήματος και η ακρίβεια βοηθάει στο να μειώσουμε την ποσότητα της ακτινοβολίας που προσλαμβάνει ο ασθενής. Τα περιστατικά δεν αφορούν μόνο σε δικαιούχους αλλά και σε κάθε πολίτη, όπως ο Βασίλης, που ένα απλό σύμπτωμα στο μάτι του έφτασε να κρύβει μια αγκιακή δυσλειτουργία του εγκεφάλου, ρωτώντας χωρίς να έχει καμία σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις και χωρίς οικονομικό τίμημα, υποβλήθηκε εδώ σε επέμβαση και έφτασε στη λύση. Προσπαθούσα να ρωτήσω δεξιά-αριστερά ποιος έχει κάνει τέτοιο πράγμα και είναι αλήθεια ότι ήταν αυτό που με βρήκε δυστυχώς αρκετά σπάνιο. Και δεν βρήκα πολλούς ανθρώπους που να γνωρίζουν πάνω σε αυτά ή βρήκα με την έννοια να γνωρίζουν, αλλά να μην έχουν κάνει στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί φεύγω ανακουφισμένος. Το εργαστήριο και οι άνθρωποι του βλέπουν τη δεκαετία 2020-2030 έχοντας σύμμαχο την προηγμένη τεχνολογία, αλλά και σεβασμό απέναντι σε κάθε ασθενή που είναι μια ανεκτίμητη ζωή. Το 691 βιομηχανικό εργοστάσιο βάσης που εδρεύει στην Αυλώνα είναι επιφορτισμένο εκτός των άλλων με την παραγωγή ιατρικού οξυγόνου και αζότου. Τροφοδοτεί κυρίως το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών αλλά και τους λοιπούς κλάδους των ενόπλων δυνάμεων όπως επίσης και το λιμενικό σώμα. Το Τμήμα Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου του 691 Βιομηχανικού Εργοστασίου Βάσης είναι επιφορτισμένο κυρίως με την τροφοδοσία του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Εξυπηρετεί όμως και τους λοιπούς κλάδους των ενόπλων δυνάμεων αλλά και το λιμενικό σώμα, παρέχοντας τους φιάλες οξυγόνου και αζότου. Οι φιάλες οξυγόνου που υποστηρίζουν τα υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού, τους άντρες των ομών. Εδώ γίνεται η πλήρωση φιαλών οξυγόνου και αζότου. Το υγρό οξυγόνο, για να παραμείνει σε υγρή κατάσταση, πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασίες κάτω από μείον 160 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι θερμοκρασίες πρέπει να διατηρηθούν κατά την Παρασκευή, τη μεταφορά και την αποθήκευσή του. Χρησιμοποιούνται ειδικά κατασκευασμένες δεξαμενές, καθώς και ειδικά οχήματα μεταφοράς. Το προσωπικό είναι εξοπλισμένο με κατάλληλη στολή και γάντια, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα.
Το εργοστάσιο δεν κατεβάζει ποτέ διακόπτες. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Ο μηχανικός του εργοστασίου ήταν εκεί από όταν το εργοστάσιο βρισκόταν στα θεμέλια του, επιβλέποντας το περίπλοκο μηχανισμό επεξεργασίας του ατμοσφαιρικού αέρα. Ο ατμοσφαιρικός αέρας πηγαίνει στα μοριακά κόστινα, κρατάει μονοξίδιο, διοξίδιο, λάδι και υγρασία και πηγαίνει στα μοριακά κόστινα και από εκεί πηγαίνει στη μονάδα παραγωγής για να πέσει μείον 160 βαθμούς. Ο χημικός μηχανικός του εργοστασίου φροντίζει ώστε το οξυγόνο που θα καταλήξει στα στελέχη και στις οικογένειες του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων να είναι το ασφαλέστερο και το ποιοτικότερο δυνατό. Το παραγόμενο από εμάς ιατρικό οξυγόνο παράγεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι που απαιτούνται από την νομοθεσία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το ιατρικό οξυγόνο θα πρέπει να έχει καθαρότητα 99,5%. Όπως βλέπετε, το ιατρικό οξυγόνο που παράγεται στο 691 βιομηχανικό εργοστάσιο βάσης έχει καθαρότητα 99,67%. Πολλά από αυτά που θεωρούμε δεδομένα και που ποτέ δεν έχουμε να ρωτήσουν, κρύβουν πίσω τους τη σκληρή δουλειά ανθρώπων που ποτέ δεν θα σκεφτούμε να ευχαριστήσουμε. Η εκπαίδευση στον εξομοιωτή πτήσης του TAFEXI Texan αποτελεί μαζί με τις πτήσεις αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των Ικάρων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην 120 πτέρυγα εκπαίδευσης αέρος στην Καλαμάτα. Το σύστημα έχει τη μοναδική δυνατότητα να μεταφέρει με υψηλό ρεαλισμό την εμπειρία του αεροσκάφου στο έδαφος. Σε εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος πτήσεων των Ικάρων, τα αεροσκάφη TAFEXI βρίσκονται διαρκώς στον αέρα. Η προετοιμασία τους όμως ξεκινάει νωρίτερα. Με την άφηξή τους στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, εκτελούν μια σειρά μαθημάτων μέσω υπολογιστών, αλλά και εξομοιώσεων διάρκειας 6 εβδομάδων. Έτσι τα πάντα μπορούν να αναπαραχθούν στο έδαφος με απόλυτη ασφάλεια, χάρη στη χρήση των εξομοιωτών πτήσεων TAFEXI. Πίσω το κεφάλι να δεις τον ορίζοντα. Αλλάζουμε 100 πολύ καλά. Ψάξε την ευθεία σου. Στο Σμήνος εκπαίδευσης εδάφους βρίσκονται οι δύο εξομοιωτές, μέσω των οποίων οι Ίκαροι εκπαιδεύονται ρεαλιστικά σε όλες τις συνθήκες που θα συναντήσουν με το πραγματικό. Ο εξομοιωτής είναι πολύ ρεαλιστικός. Μας βοηθάει να κάνουμε εξάσκηση σε καταστάσεις δύσκολες. Ο μικρός εξομοιωτής έχει ως κύριο ρόλο την εξοικείωση των μαθητών με το χώρο, τους διακόπτες και τις βασικές λειτουργίες του αεροσκάφους. Ενώ ο μεγαλύτερος διαθέτει επιπλέον θόλο οπτικής απεικόνησης περιβάλλοντος και δυναμικό κάθισμα. Από την κονσόλα ελέγχου, ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να εισάγει οποιοδήποτε σενάριο στο οποίο οι πτάμενοι εκπαιδεύονται και αξιολογούνται για τις αντιδράσεις τους. Δώσαμε κατά τη διάρκεια της προσαρμογής του profile, δώσαμε κάποια εικονικά emergency, έτσι ώστε ο μαθητής ανά πάσα ώρα και στιγμή να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οτιδήποτε μπορεί να το τύχει στην πραγματικότητα στον αέρα. Παράλληλα, η παρουσία των τεχνικών σε ένα τέτοιο σύστημα είναι απαραίτητη. Βρίσκονται εδώ και πραγματοποιούν καθημερινές εργασίες συντήρησης αλλά και επισκευής σε περίπτωση βλάβης. Είναι ουσιαστικά σαν να έχουμε δύο αεροπλάνα μονίμως σε χρήση καθημερινά. Είναι πολύ σημαντικό το έργο μας, τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας και τα ποιοτικά πρότυπα, ώστε να ακολουθούμε το πρόγραμμα των μοιρών για να είναι συνεχόμενη η εκπαίδευση των Ικάρων και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ούτε στο πρόγραμμα αλλά ούτε και στις πτήσεις. Τι άλλο πρέπει να τσεκάρεις με το checklist? Να κοιτάξω για το PEL. Το Σμήνος λειτουργεί αδιάκοπτα και συνεχόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες που έρχονται οι μαθητές στο αεροδρόμιο μέχρι τις τελευταίες βραδινές ώρες που φεύγουν οι τελευταίοι μαθητές. Για τους ανερχόμενους εναέριους τυρευτές, ο εξομοιωτής αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις πτυτικές τους ικανότητες στο έδαφος. Φέτος, το ελικόπτερο θρύλος της έρευνας και διάσωσης, το Augusta Bell 205, συμπληρώνει 50 χρόνια υπηρεσίας και προσφοράς.
Σχεδόν 40 από αυτά ήταν και βρίσκεται ακόμη στα χέρια των ικανών χειριστών της 358 μοίρας έρευνας διάσωσης της πολεμικής αεροπορίας. Το έργο των υπταμένων της μοίρας δεν μετριέται σε ώρες, αλλά σε ζωές συνανθρώπων μας που έχουν σώσει από αέρος σε όλο το μήκος και πλάτος του εθνικού εναέριου χώρου μας. Της πολεμικής αεροπορίας όπου γεννήθηκε η έρευνα και η διάσωση. Στα 37 χρόνια της ιστορίας της, η 358 μοίρα έρευνας διάσωσης υπηρετεί ένα σκοπό, να σώσει κάθε στρατιωτικό ή πολίτη που η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ανάγκη μεταφοράς υλικών και προσωπικού τη συγκροτεί ως 358 μοίρα τακτικών μεταφορών το 1983 στο αεροδρόμιο της Δεκέλειας. Ένα χρόνο αργότερα μετεγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Από τότε έως σήμερα έχει υποστηρίξει συνολικά 6 τύπους ελικοπτέρων. Ανάμεσα σε αυτούς και τα γνωστά Σινούκ του στρατού Ξηράς ως το 1988, αλλά και τα Σούπερ Πούμα μέχρι το 2006. Άστο! Τα τελευταία 15 χρόνια το Αγκούστα Μπέλ 205 και το Μπέλ 212 είναι τα δύο ελικόπτερα με τα οποία τα πληρώματα της μοίρας έχουν σώσει ζωές συμπολιτών μας σε βουνό ή θάλασσα, υπταμένο της πολεμικής αεροπορίας, Ελλήνων και ξένων πιλότων μέσα στο FIR Αθηνών. Έχουν διεξάγει ποικίλες εκπαιδεύσεις με τις ειδικές δυνάμεις. Έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες μεταφορές υψηλών προσώπων της πολιτείας σε τοποθεσίες όπου δεν υπήρχε αεροδρόμιο. Τέλος, έχουν μεταφέρει μεγάλους και μωρά, κυριολεκτικά χιλιάδες περιστατικά, άμεσα στις πλησιέστερες πόλεις της περιφέρειας ή την Αθήνα για να μεταφερθούν σε νοσοκομεία εκτελώντας τις λεγόμενες αεροδιακομιδές. Αγνοείται ένας στη θάλασσα 5 ναυτικά μίλια νότια της Χίθρου, εντολή για άμεση υπογείωση του ελικοπτέρου και κτίου. Σύγχρονα εκτελεί κάποιες προβλήματες ενέργειες όπως είναι αναφορά καιρού, να δει το δρομολόγιο, να υπολογίσει καύσιμα χρόνους και σε συνεργασία και με τους, συναντιόμαστε με τους γιατρούς εδώ στην πίστα και απογειωνόμαστε. Μετά την απογείωση τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο καιρός, η τοποθεσία, η κατάσταση των ίδιων των διασωθέντων διαφέρουν. Αντιμετωπίσαμε συνθήκες αναταράξεων λόγω ανέμου. Ο καιρός δεν ήταν με το μέρος μας. Φτάσαμε όμως στην περιοχή. Όλοι οι υπτάμενοι μπορούν να βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση ανά πάσα στιγμή. Το γνωρίζουν. Γι' αυτό συντηρούνται, εκπαιδεύονται για να μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω άρτη και αυτοί και το πτυτικό μέσο το οποίο τους έχει δοθεί. Και επιπρόσθετα στη διαδρομή να έχουν σώσει και μία ανθρώπινη ζωή. Είναι πολύ όμορφο το συναίσθημα, το να έχεις βοηθήσει κάποιον. Θα μπορούσε να είναι ένας δικός σου άνθρωπος. Από τα 6 συνολικά σημεία επιφυλακής σε όλη την Ελλάδα, η υπτάμενη της 358 μοίρας που φέρει ως διακριτικό της τον ημίθεο Φαέθοντα, συνεχίζουν την ιερή αποστολή της, να τρέχουν σαν το φως να σώσουν από αέρος ανθρώπινες ζωές. Στις Αυστραλιανές και Νεοζηλανδικές στρατιωτικές δυνάμεις που έλαβαν μέρος στη μάχη της Καλλίπολης το 1915, αναφέρεται το βίντεο του κινηματογραφικού αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Παρά το γεγονός ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν απειλούσε άμεσα την εδαφική ακεραιότητα της Αυστραλίας, η τότε κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε ως μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και λόγω συνταγματικής της υποχρέωσης απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία να λάβει μέρος στον πόλεμο. Στην Καλλίπολη θα ήταν η πρώτη φορά που η νεοσύστατη Αυστραλιανή Αυτοκρατορική Δύναμη, όπως ονομάστηκε η στρατιωτική δύναμη των Αυστραλών που στάθηκε στην Ευρώπη, θα έπαιρνε μέρος σε πολεμική αναμέτρηση. Το Νοέμβριο του 1914, από το λιμάνι Όλμπανι της Δυτικής Αυστραλίας, έφυγαν η πρώτη μεραρχία πεζικού και η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη ελαφρά ταξιαρχία υπηκού. Στις αρχές Μαρτίου του 1915, δόθηκε η ειδοποίηση από την Κεντρική Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων για την εκστρατεία κατάληψης των στενών των Δαρδανελίων
και η στρατιωτική δύναμη των Αυστραλών και Νεοζηλανδών θα χρησιμοποιούταν για αυτή την επιχείρηση. Στην Ελλάδα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ελπίζοντας ότι η κατάληψη των Δαρδαλίων θα είχε ως αποτέλεσμα τη διεκδίκηση της Κωνσταντινούπολης, έδωσε την άδεια στη Μεγάλη Βρετανία να χρησιμοποιήσει τη λίμνο ως ναυτική βάση. Οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί ξεκίνησαν από τη λίμνο για να επιτεθούν στην Γαλλίπολη και να πάρουν τον έλεγχο των στενών τους Τούρκους. Οι επιχειρήσεις στέφτηκαν από παταγώδη αποτυχία. Κάπου 2.000 Αυστραλοί βρήκαν τραγικό θάνατο εκείνο το πρωινό της 25ης Απριλίου 1915, αφού οι Τούρκοι, που ανήκαν στο αντίπαλο στρατόπεδο των κεντρικών δυνάμεων, τους περίμεναν κρυμμένοι στις ακτές της Γαλλίπολης και τους αποδεκάτησαν. Τους επόμενους μήνες, άλλοι 11.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες άφηναν την τελευταία τους πνοή στα μέρη εκείνα. Ωστόσο, οι άντρες της Άντζακ πολέμησαν ηρωικά και με σθένος. Υπήρξαν μεγάλες απώλειες και από τις δύο πλευρές. Όμως περισσότερες ήταν αυτές των συμμάχων και των Αυστραλών και Νεοζηλανδών. Συνολικά, οι απώλειες από τη μάχη της Γαλλίπολης έφτασαν στους 130.000 άντρες. Ενώ ακόμα 60.000 βρέθηκαν εκτός μάχης από τις αρρώστιες που τους θέριζαν. Για τη μάχη της Γαλλίπολης γράφτηκε πως δεν υπήρχε στρατηγικό λάθος που να μην διαπράχτηκε, ενώ η αποχώρηση έγινε άψογα, χωρίς καν να την αντιληφθούν οι Τούρκοι. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 12 παρατέταρτο. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.